Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ερβανιτίδη, καλημέρα κυρία Ποιμενίδου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα τηλεθεατές μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά πολλούς νέους ανθρώπους. Ουσιαστικά αφορά το πιο δραστήριο αλλά και πιο αδικημένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, τους νέους ανθρώπους που θέλουν να εξειδικευτούν, θέλουν να καταρτιστούν, θέλουν να εκπαιδευτούν, σε μια χώρα όμως που δεν προσφέρει πλέον ευκαιρίες για απασχόληση και εργασία. Όπως πολύ καλά λέτε, μιλάμε για το κομβικό ζήτημα της ανεργίας των νέων μας και για να απαντήσουμε έστω ως πρώτο βήμα σε ένα συνολικό σχέδιο που θα συμβάλλει και στην ανασυγκρότηση της χώρας μας, απευθυνόμαστε στους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων, τον ΕΠΑΛ, που όπως λέτε είναι το κομμάτι της νεολαίας που στη συνείδηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας θεωρείται ίσως το πιο αδικημένο, όπως είπατε. Για τα παιδιά λοιπόν αυτά, τους αποφύτους των ΕΠΑΛ, ξεκινάμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας, όπως το ονομάζουμε το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας, που σε πρώτη φάση προσφέρουμε 2.000 θέσεις για αποφύτους των ΕΠΑΛ και πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις από τους αποφύτους μας μέχρι τη Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα 6 Μαρτίου. Α, δηλαδή πολύ σύντομα. Σύντομα είναι η ημερομηνία. Δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις. Ναι, μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν στα επαγγελματικά λύκεια της χώρας μας και μπορούν τα παιδιά μας να βρουν πληροφορίες σε όλες τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλα τα επαγγελματικά λύκεια και φυσικά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Να μάθουμε λίγο τις ειδικότητες για να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσει και έχουμε και άλλες ερωτήσεις βέβαια να κάνουμε σχετικά με τον σκοπό και όλα αυτά. Ναι, ξεκινάμε με τις 7 πιο μαζικές ειδικότητες, αυτές που είναι οι πιο δημοφιλείς μεταξύ των αποφύτων των ΕΠΑΛ και των μαθητών μας. Ξέρουν τα παιδιά ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς ειδικότητες. Πρακτικά καλύπτουν όλο το εύρος των τομέων και των ειδικοτήτων που υπάρχουν στα επαγγελματικά λύκεια. Απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους ηλικίας μέχρι 24 ετών που έχουν φυσικά πολιτήριο και πτυχίο. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διάρκεια σε μία μηνών. Συνδυάζει 4 μέρες πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας σε επιχειρήσεις είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα και μία ημέρα την εβδομάδα εργαστηριακή άσκηση στο σχολείο, όπου θέλουμε να συνδυάζεται η εμπειρία από τους χώρους απασχόλησης και τυχόν απορίες που δημιουργούνται με την εκπαίδευση στο σχολείο και θέλουμε να είναι αυτή η σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας. Δηλαδή κύριε Παξεβανάκη, λίγο για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί καλύτερα αυτός ο νέος θεσμός μεταλλικιακής εκπαίδευσης. Συνήθως τα παιδιά μετά το λύκειο ή πήγαιναν σε κάποια επαγγελματική σχολή και μετά έπρεπε να κάνουν την πρακτική με τις εταιρείες. Τώρα στην ουσία από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτός ο θεσμός ενοποιεί αυτές τις δύο κατηγορίες, δηλαδή γιατί τα παιδιά πάτε στους χώρους εργασίας θα εκπαιδεύονται στην ουσία και να μας πείτε και για τις πιστοποιήσεις που θα παίρνουν, που είναι πολύ σημαντικό πια σήμερα. Είναι ακριβώς αυτό. Θέλουμε να δώσουμε μία διέξοδο στους αποφύτους μας προς την αγορά εργασίας με ασφάλεια, με ομαλό τρόπο και υπό την επίβλεψη του σχολείου. Διότι θα οριστεί σε κάθε σχολείο ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ο οποίος θα παρακολουθεί τους μαθητευόμενους και φυσικά την ημέρα που θα είναι στο σχολείο στην εργαστηριακή τους άσκηση, αλλά και θα είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στο σχολείο και στην επιχείρηση όπου θα εξασκούνται τα παιδιά τις υπόλοιπες 4 μέρες της εβδομάδας. Δηλαδή, ουσιαστικά οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πολύ σημαντική επαγγελματική εμπειρία που μπορεί να τους οδηγήσει αυτή η εμπειρία και σε μια πολύ καλύτερη επαγγελματική πρόταση ή επιλογή. Πέρα από το γεγονός ότι, ότι θα πρημοδοτηθούν και με κάποια χρήματα έτσι λόγω της μαθητείας αυτής. Ωραία. Θα σας πω. Θέλουμε να απαντήσουμε στο αγωνιώδες ερώτημα που μας κάνουν οι νέοι άνθρωποι που λένε
κοντολογεί στο εξής. Μετά το Λύκειο τι. Ή και πιο συγκεκριμένα, κυρία Ποιμενίδου. Όποια πόρτα και αν χτυπήσω, ναι, μας λένε, το πρώτο που θα μου ζητήσει η επιχείρηση είναι αν έχω προϋπηρεσία, αν έχω κάποια εμπειρία. Βέβαια. Και το ερώτημα είναι πού επιτέλους, πού στο καλό θα την αποκτήσω αυτή την εμπειρία. Πολύ σωστά. Η απάντηση που δίνει ως Υπουργείο Παιδείας είναι ορίστε ένας ομαλός, ένας ασφαλής τρόπος για να αποκτήσει κανείς μια προϋπηρεσία 9 μηνών με αμοιβή, γιατί προβλέπεται αμοιβή ίση με το 75% του νομοθετημένου κατώτερου μισθού. Υπάρχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτοί οι 9 μήνες είναι συντάξει, καθώς καταβάλλονται εισφορές και για σύνταξη και για υγειονομική περίθαλψη. Και φυσικά ο μαθητευόμενος έχει όλα τα εργασιακά δικαιώματα, άδειες κλπ. Όσα προβλέπει η εργατική νομοθεσία για το σύνολο των εργαζομένων. Γιατί κερδίζει και χρόνο, γιατί δεν είναι απαραίτητο να κάνει την πρακτική και όλα αυτά που μετά καθυστερούν τα παιδιά, και έχουν και κάποια δυνατά στοιχεία στο βιογραφικό τους, γιατί όντως από τη μια εργοδότη ζητούν νέους ανθρώπους, γιατί είναι και πιο χαμηλή μισθή όταν προσλαμβάνει κανείς έναν άνθρωπο, έναν εργαζόμενο 18 ετών έως 24, αλλά από την άλλη τους λείπει και η εμπειρία. Να ρωτήσουμε λίγο τώρα, ρωτάει ο κόσμος για το ΝΕΟΠΕΠ και τις πιστοποιήσεις, γιατί είναι ένας άλλος αγώνας δρόμου μετά αυτός, ότι χτίζεις το βιογραφικό, αλλά χρειάζεται να έχεις και πιστοποιήσεις από το ΝΕΟΠΕΠ και να πατάς πολύ καλά στα πόδια σου, που λέμε, σε ό,τι και αν κάνεις πια σήμερα. Έχετε δίκιο. Το πρώτο προσόν που αποκτούν οι μαθητευόμενοι είναι η ίδια η εμπειρία, η προϋπηρεσία τους και ο συντάξιμος χρόνος που αποκτούν. Το δεύτερο είναι ότι μπορούν να αναβαθμίσουν και τα επαγγελματικά τους προσόντα, γιατί μετά τους 9 μήνες θα υπάρξει μια διαδικασία πιστοποίησης μέσω του ΕΟΠΕΠ. Για την προετοιμασία, μάλιστα για αυτή την πιστοποίηση, θα βοηθήσει και το σχολείο με ειδικά μαθήματα προετοιμασίας δωρεάν φυσικά για τα παιδιά μας, για να ανταποκριθούν και σε αυτές τις εξετάσεις πιστοποίησης. Και με αυτές τις εξετάσεις θα αποκτήσουν το επίπεδο 5 του ευρωπαϊκού και του εθνικού πλαισίου προσόντων. Α, εδώ είμαστε ίσως τώρα. Είμαστε του ευρωπαϊκού πλαισίου. Θέλουμε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί πολλοί κόσμος, πολλά νέα παιδιά θέλουν και να φύγουν. Βέβαια, εμείς θέλουμε να τους κρατήσουμε και ως χώρα, ως κράτος. Ναι, αλλά τέλος πάντων, το επίπεδο 5 είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ξέρετε, ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, στο ευρύ κοινό το πλαίσιο προσόντων. Αυτό ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια διαβάθμιση ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο που έχει κάποιος νέος άνθρωπος, κατατάσσεται σε ένα επίπεδο προσόντων. Τα παιδιά λοιπόν που τελειώνουν το Λύκειο έχουν το επίπεδο προσόντων 4. Για όσα παιδιά παρακολουθήσουν αυτό το μεταλλικιακό έτος για το οποίο συζητάμε σήμερα και πιστοποιηθούν, ένα επίπεδο παραπάνω. Πάνε στο επίπεδο 5, που βέβαια αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει, αγαπητοί φίλοι, τα παιδιά μας, αφού αποκτήσουν αυτά τα αναβαθμισμένα προσόντα, να μείνουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Παξεβανάκη μου. Λοιπόν, συγγνώμη για την κριτική αντωνυμία, αλλά επειδή και εγώ έχω παιδί και η Έλσα έχει παιδί, και κάποια στιγμή το ίδιο άγχος ως γονείς θα έχουμε. Η κτητική αντωνυμία έχει να κάνει με τη θεσμική σας ιδιότητα, γιατί σε εσάς, όχι σε εσάς προσωπικά, αλλά στον κάθε υπουργό και υφυπουργό παιδείας, προστρέχουμε και ελπίζουμε ότι θα λυθεί το ζήτημα που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν φτάνει τα παιδιά μας να μορφώνονται, πρέπει να παραμείνουν και σε αυτή τη χώρα. Και πρέπει να κάνετε κάτι, κύριε Μπαξεβανάκη, γι' αυτό. Δεν μπορούν τα παιδιά να φεύγουν τα καλύτερα μυαλά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε Γερμανίες, σε Βέλγια και σε Ηνωμένες Πολιτείες. Έχετε δίκιο λοιπόν. Όλοι είμαστε γονείς. Οι περισσότεροι έχουμε παιδιά σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες. Και θέλουμε με αυτό το πρόγραμμα να δώσουμε μία πρώτη απάντηση σε αυτή την αγωνία και των οικογενειών, αλλά φυσικά πρώτα απ' όλα των νέων ανθρώπων. Και θέλουμε να μεταφέρουμε μία εμπειρία που σε πολλές χώρες της Ευρώπης είναι καθεστώς, δηλαδή οι επιχειρήσεις επενδύουν στα νέα παιδιά, αφιερώνουν αυτό το χρόνο, αυτούς τους 9 μήνες, πολλές φορές και περισσότερα, και 2 και ίσως και περισσότερα χρόνια, επενδύουν στα νέα παιδιά για να τα εκπαιδεύσουν με αμοιβή φυσικά, ώστε μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος της μαθητείας να προσλάβουν αυτά τα παιδιά πια ως κανονικούς εργαζόμενους με κανονικές αποδοχές. Ναι, θέλουμε λοιπόν να πείσουμε τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και τις μεσαίες, που είναι η πλειοψηφία στη χώρα μας,
ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα ωφελήσει και τις ίδιες, ναι, ότι αξίζει να κάνουν αυτή τη μικρή δαπάνη επενδύοντας τους νέους ανθρώπους, ώστε να έχουν μετά τους 9 μήνες υποψήφιους εργαζόμενους με προσόντα που θα έχουν εξοικειωθεί και με το χώρο εργασίας και θα μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρηση. Κύριε Βαξελανάκη, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι πολύ σημαντικό στην ελληνική κοινωνία που πρέπει να αλλάξει ως νοοτροπία και σε αυτό πρέπει να συμβάλλει και η πολιτεία, γιατί μεγάλο μέρος ευθύνης έχει και η ελληνική πολιτεία. Το ζήτημα των προσόντων. Και τι εννοούμε? Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που προσόντα έχουν μόνο οι απόφοιτοι πανεπιστημίων. Είναι αυτό που λέμε, πάρε ένα χαρτί και άστο να βρίσκεται. Γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καταμερισμός σωστός σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και διέξοδοι επαγγελματικοί αναγνωρισμένοι σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Και αναγκαζόμαστε όλοι να προσανατολίζουμε και να κατευθύνουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Πέρασε στο πανεπιστήμιο όπου και αν είναι, να πάρεις απλά ένα χαρτί. Με μεγάλη πίεση πολλές φορές. Για να πάρεις μια καλή μοριοδότηση, για να έχεις μια ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης, που είναι φρούδα ελπίδα κι αυτό στις μέρες μας. Και απαξιώνονται όλοι οι υπόλοιποι με δεξιότητες, με ικανότητες, με άλλα προσόντα που θα μπορούσαν να απορροφηθούν σε πολλούς κλάδους επαγγελματικούς. Γιατί έτσι. Γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία, η στρεβλή. Κύριε Αρβανιτίδη, θίγεται μια πολύ ευαίσθητη χορδή που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο Υπουργείο Παιδείας. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι το ενδιαφέρον που δείχνει η κυβέρνηση για το κομμάτι αυτό της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αναθέτει σε έναν υφυπουργό την αναθέτηση ακριβώς από... Η ευθύνη που έχω αναλάβει στο Υπουργείο Παιδείας είναι να ασχοληθώ με το μεγάλο θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Θέλουμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι αποτελεί για τα παιδιά μας μια ισότιμη επιλογή. Το αν θα επιλέξει κανείς το γενικό λύκειο ή το επαγγελματικό λύκειο, να καταστεί στη συνείδηση όλων μας ότι αποτελούν αυτές οι δύο επιλογές, δύο ελεύθερες ισότιμες επιλογές ίσης αξίας που οδηγούν σε ίδια προσόντα, μάλλον όχι ίδια, ίδιας αξίας προσόντα. Έτσι. Και ότι ο καταρτισμένος επαγγελματίας είναι πολύ σημαντικός κρίκος στην παραγωγική διαδικασία και στην ανασυγκρότηση που θέλουμε να οδηγηθεί η χώρα μας μετά το τέλος, ελπίζουμε, αυτής της πολύ δύσκολης περίοδου που διανύουμε. Δεν είναι μόνο το χαρτί του Πανεπιστημίου που ζητάει η αγορά εργασίας. Ίσως πολύ περισσότερο αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες. Έτσι. Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να στρέψουμε τον κόσμο. Κύριε Υπουργέ, επειδή και εμείς, ας πούμε, τώρα ως μεγάλος ενήλικες, δηλαδή στην περίοδο που μείναμε άνεργοι, όλοι έχουμε περάσει από όλα αυτά τα στάδια και τις ανεργίες και να προσπαθούμε να βρούμε δουλειά και όλα αυτά, αισθάνεται κανείς ότι τον πετάει ο άλλος στον κάλο των αχρήστων, με την έννοια ότι εντάξει, έχεις ένα πολιτήριο γενικού λυκείου ή τεχνικού, ίσως ένα πτυχίο πανεπιστημίου, και από εκεί και πέρα αρχίζει για όλους τους ενήλικες ένας αγώνας δρόμου για να πιστοποιήσουν προσόντα, υπολογιστές, στοιχεία, αν γνωρίζουν ξένες γλώσσες και όλα αυτά. Και πολλές φορές αισθάνεσαι ότι είσαι άχρηστος στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Και όντας άνεργος, καταλαβαίνετε και την ψυχολογία και όλα αυτά. Από εδώ και πέρα, αφού πλέον είναι μονόδρομος αυτή η κατεύθυνση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως μας λέτε, και έχετε αναλάβει εσείς αυτό το έργο, θα μπορούμε να έχουμε μια ενιαία πολιτική έτσι ώστε τα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο, είτε το γενικό είτε το επαγγελματικό, να παίρνουν μια πιστοποίηση αντίστοιχα, είπατε είναι στο 4, μετά μπορεί να πάει στο 5, να μπορούν να έχουν πιστοποίηση για υπολογιστές, βγαίνοντας από το λύκειο. Να μην χρειάζεται μετά να πληρώνει οι γονείς ιδιωτικές εταιρείες. Ναι, να μπορούν να παίρνουν πιστοποίησεις στην γλώσσα, την ξένη που μαθαίνουν αγγλικά, γερμανικά, έχουν μπει πια στα ελληνικά σχολεία, τα δημόσια. Δηλαδή όλα αυτά να κατοχυρώνονται μέχρι τα 20, για να μπορούν να ξέρουν μετά τι θα κάνουν στο μέλλον τους. Κυρία Ποιμενίδου, θα σας μεταφέρω την εμπειρία από την πιλωτική εφαρμογή αυτού του προγράμματος που ήδη τρέχει σε δύο σχολεία της χώρας μας. Ένα σχολείο στο Κοροπή και ένα σχολείο κοντά σας στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών μας αλλά και των μαθητών, των αποφύτων που συμμετέχουν ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο σε αυτό το πρόγραμμα πιλωτικά σε αυτά τα δύο σχολεία της χώρας μας είναι νομίζω παραπάνω από ενθαρρυντικές. Θα άξιζε να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε κάποιο από αυτά τα δύο σχολεία και να μεταφέρετε τις εμπειρίες και των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα, να δείτε πόσο χαρούμενοι είναι, πόσο αισθάνονται ότι τους υπολογίζουν, ότι αποκτούν προσόντα, ότι εξοικειώνονται με την αγορά εργασίας και ότι θα έχουν ένα πολύ ισχυρό εφόδιο
για τη συνέχεια της εργασιακής του ζωής και με αυτά τα ενθαρρυντικά μηνύματα που έχουμε από αυτή την πιλωτική εφαρμογή, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι κάνουμε ένα σωστό βήμα. Ξέρετε, γιατί πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχει η νοοτροπία του έξυπνου και του βλάκα. Δεν υπάρχει κανείς βλάκας σε αυτή τη χώρα και κανένας πανέξυπνος. Υπάρχουν άνθρωποι με ικανότητες και δεξιότητες. Αρκεί να τους δοθεί. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Έτσι, όμως, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία από την πολιτεία, ώστε αυτές τις δεξιότητες και να τις αναγνωρίσουν και να τις καλλιεργήσουν και να τις αναδείξουν. Και εκεί πάσχει η Ελλάδα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, και μέσω ημών και τους τηλεθεατές μας, ότι το επίπεδο των αποφύτων μας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φυσικά και της τριτοβάθμιας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο. Τα παιδιά μας έχουν πάρα πολλά προσόντα και αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς. Αυτό που λείπει στη χώρα μας είναι οι ευκαιρίες. Έτσι. Και ναι, αλλά και η πιστοποίηση. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου, αλλά και η πιστοποίηση. Γιατί το να βγάλει κάποιο το λύκειο γενικό ή επαγγελματικό και να πάει σε έναν εργοδότη αυτή τη στιγμή, θα, με τον νέο θεσμό τώρα που μας ανακοινώνεται, φυσικά θα αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία, που είναι σημαντικό, ναι. Αλλά χρειάζονται και πιστοποίηση στη γλώσσα, στους υπολογιστές και όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά τα πληρώνουν οι γονείς και δεν έχουν χρήματα. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε λίγο να συνδεθεί περισσότερο ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίηση με το βασικό εθνικό σύστημα παιδείας. Ο στόχος μας, κύριε Αρβανιτίδη και κυρία Πιμενίδου, είναι μέσα στο τριετές πρόγραμμα που πολλές φορές, στο οποίο έχει πολλές φορές αναφερθεί ο Υπουργός Παιδείας, όλες οι πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών, γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων προσόντων, ναι, να γίνονται μέσα από το δημόσιο σχολείο και φυσικά να πιστοποιούνται από το δημόσιο οργανισμό, τον ΕΟΠΕΠ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πιστεύουμε ότι, βεβαίως όχι μέσα σε μερικούς μήνες, αλλά σε ένα βάθος κάποιων χρόνων, θα μπορέσουμε να ελαφρυνθούν σημαντικά οι ελληνικές οικογένειες, ώστε να μην χρειάζεται αυτό που είναι κανόνας πια, να πηγαίνουμε σε ιδιωτικούς φορείς και να ξοδεύουν οι οικογένειες πολλές φορές υπέρογκα ποσά για πράγματα που είναι υποχρέωση του δημόσιου σχολείου να τα παρέχει. Ωραία. Φιλοδοξούμε ότι αυτό το πράγμα σε ένα ορίζοντα τριετίας θα μπορέσουμε να το. Mm-hmm. Ναι, ναι. Μια που καταλήξαμε λοιπόν εκεί, κύριε Υφυπουργέ, θα διατυπώσω και μία ερώτηση που είναι ουσιαστικά βάσανο και ταλαιπωρία για όλους τους γονείς. Το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς. Είναι η φροντιστηριακή εκπαίδευση, η υποστήριξη. Υπάρχουν γονείς που πληρώνουν μέχρι και 200 ευρώ τη βδομάδα, παρακαλώ. Ανάλογα και πόσο παιδιά έχει κανείς. Για την κατάρτιση των παιδιών τους, για την εκπαίδευση των παιδιών τους, για την υποστήριξη των παιδιών τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν και στις υποχρεώσεις τις λυκειακές, αλλά και να έχουν την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να περάσουν στο πανεπιστήμιο, στη σχολή που θέλουν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ευθύνη της πολιτείας όμως. Η πολιτεία δεν πρέπει να αναλάβει την υποστήριξη αυτών των παιδιών στις μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες ή ανεπάρκειες ή ελλείμματα που έχουν. Τώρα θίγεται ίσως το πιο φλέγον ζήτημα που απασχολεί τις ελληνικές οικογένειες που έχουν παιδιά της ηλικίας του λυκείου. Όπως ίσως ξέρετε, είναι σε εξέλιξη ένας ευρύτατος διάλογος για το τι θέλουμε να κάνουμε πια με το λύκειο. Ναι, ναι. Η φιλοδοξία μας είναι αυτή η βαθμίδα της σχολικής μας ζωής, το λύκειο, να γίνει ένα σχολείο που θέλουμε να ξανακερδίσει τους μαθητές και τις μαθήτριες. Να ξανακερδίσουμε τα παιδιά μας. Να μην είναι μια αγκαρία δηλαδή. Ακριβώς. Με αποστήθηση όμως δεν κερδίζονται τα παιδιά, κύριε Παξεβανάκη. Με αποστήθηση δεν κερδίζονται. Όπως το λέτε, χρειάζεται να δούμε εκ βάθρων αυτή τη βαθμίδα του σχολείου. Τι θέλουμε να κάνουμε με το λύκειο, ώστε τα παιδιά να το αγαπήσουν και να πιστέψουν ότι είναι ένα σχολείο που μπορεί να τους βοηθήσει. Με αυτό το στοίχημα, ίσως είναι το στοίχημα με το οποίο έχουμε να αναπτυχθούμε όλη η πολιτική ηγεσία, του Υπουργού πρώτου φυσικά. Και μέσα από το διάλογο που θα ολοκληρωθεί το αργότερο το Μάιο, θέλουμε να καταλήξουμε με όσο το δυνατόν πιο ευρεία συνένεση και σε πολιτικό αλλά φυσικά και σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε να περάσουμε σε μια περίοδο που το λύκειο θα γίνει πια σχολείο και θα το εμπιστεύονται τα παιδιά, θα δουν ότι μέσα από αυτό μπορούν να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται για τη μετέπειτα συνέχιση της εκπαιδευτικής τους ζωής και να καταστεί η ανάγκη για εξωσχολική βοήθεια
να γίνεται όλο και λιγότερο χρειαζόμενο. Ναι, πάνω σε ελπίζουμε αυτό, ότι με αυτό το στίχημα, ναι, είναι μεγάλο στίχημα βέβαια. Αυτό είναι όντως το σοβαρότερο θέμα που λέτε και πολλοί γονείς επισημαίνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαγωνίσματα. Εξετάσεις στο Λύκειο είναι τόσο πιεστικό που στην ουσία τα παιδιά του αισθάνονται λειτουργεί τιμωρητικά. Δηλαδή, άντε να τελειώνουμε, να πάμε στο Λύκειο, μήπως και μπούμε στο πανεπιστήμιο και έτσι και κάποιο παιδί δεν καταφέρει να εισαχθεί. Μετά τραβάει ένα χί, δηλαδή δεν θέλει να θυμάται το Λύκειο. Αλλά θα μπορούσε λίγο να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης, να μην είναι τόσο πιεστική όλη αυτή η διαδικασία, με κάποια project, με εργασίες, έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν και μια εμπειρία με την έρευνα, όπως αργότερα με το καλό θα γίνουν φοιτητές. Γιατί κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει δεκάδες σχολεία. Να γίνει ελκυστικό το πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο. Ελκυστικό. Έχουμε ενδιαφέρον. Σε διαγωνισμούς παγκοσμίως. Κάθε εβδομάδα φιλοξενούμε και ένα σχολείο με διακρίσεις. Και τι το διαφορετικό έχουν αυτά τα δημόσια σχολεία, κύριε Μπαξεφανάκη? Απλώς έχουν ένα όραμα και δουλεύουν ομαδικά. Έτσι. Δηλαδή φεύγουν από το πλαίσιο αυτό των εξετάσεων. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι, όπως σας είπα και πριν, να γίνει το σχολείο ελκυστικό. Αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος, μικρότερη ύλη, να επικεντρωθούμε στα βασικά, λιγότερος εξεταστικός φόρτος και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που θα έχει ο εκπαιδευτικός μας με τους μαθητές μας να ασχοληθούν με την ουσία. Έτσι. Δημιουργικό χρόνο χρειάζεται ο μαθητής στο σχολείο. Δημιουργικό χρόνο. Και ο χρόνος, και ο χρόνος που είναι στο σχολείο να αξιοποιείται δημιουργικά και όχι με έναν αγχώδη τρόπο να μην γίνει το σχολείο μας απλώς μια προπόνηση για τις εξετάσεις. Θέλουμε να το αγαπήσει το σχολείο το παιδί μας με λιγότερες εξετάσεις, μεγαλύτερη σχέση με το δάσκαλο, με τον καθηγητή του, εμβάθυνση στην ύλη, λιγότερα μαθήματα, λιγότερη ύλη και λιγότερος εξεταστικός φόρτος. Να συνηθίσουμε να δουλεύουμε με εργασίες, με ομαδικό πνεύμα. Δεν ανακαλύπτουμε τον τρόπο. Και μακριά από την αποστήθηση, κύριε Μπαξεφανάκη, σας το λέω αυτό γιατί μου έχει μείνει ακόμη εφιάλτηση η ιστορία της Τρίτης Δέσμης στα δύο βιβλία. Που κυριολεκτικά σας το λέω, δηλαδή με πόνο ψυχή σας το λέω. Κυριολεκτικά. Όταν λέμε τα αποστήθησα. Δυστυχώς δεν αφορά. Τα αποστήθησα μέχρι και στο ΚΕ. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα για κάτι άλλο εκείνη την εποχή. Αυτό μπορώ να σας βεβαιώσω. Αυτό που μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε είναι ότι η βαθμολόγηση των γραπτών με βάση το ότι πρέπει να ξεκινάμε από εκείνη την παράγραφο και να τελειώνουμε στην τάδε, αυτός ο τρόπος βαθμολόγησης τελειώνει οριστικά. Μακάρι. Θέλουμε να πάμε στην κριτική σκέψη και να διαπιστώνουμε αν ο μαθητής μας έχει καταλάβει αυτό που χρειάζεται. Η αποστήτηση θα τελειώσει. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα, όπως σας είπα και πριν. Μακάρι. Καλύτερα να το δούμε εκ του αποτελέσματος. Ευχόμαστε να πετύχει αυτό το στοίχημα και σας γρήγορα. Κύριε Μπαξεφανάκη, ολοκληρώνοντας, ας πούμε εντάχει πάλι το πρόγραμμα επαγγελματικής μαθητείας, για το οποίο μπορούν λοιπόν, να υποβάλλουν ότι οι ενδιαφερόμενοι αιτήσεις μέχρι και τη Δευτέρα, έτσι. Μέχρι και τη Δευτέρα μεθαύριο στις 6 του μηνός, καλούμε όλους τους αποθήτους που έχουν πτυχίο και απολυτήριο του ΕΠΑΛ και είναι μέχρι 24 ετών να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο μεταλλικιακό έτος που έχει διάρκεια 9 μηνών. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, σε οποιοδήποτε επαγγελματικό λύκειο και σε οποιαδήποτε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και εγώ σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ νέο για τη φιλοξενία. Το μεταλλικιακό λύκειο και όλα αυτά και τις πιστεύω.